Πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, τακτικό καλεσμένο μας, είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Το καλέσαμε να πούμε 2-3 κουβέντες αναφορικά με το χθεσινό αποτέλεσμα των εσωκομματικών διαδικασιών στο Πασό. Καλημέρα κύριε Πιστόλα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς εκτιμάτε το αποτέλεσμα, γιατί δόθηκε δεύτερη ευκαιρία, πιστεύετε, στον κύριο Ανδρουλάκη σε σχέση με τον δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Χαριδούκα? Διότι πολλοί μπορεί να ήθελαν την αλλαγή, περισσότερο από το 50%, αλλά δεν ήθελαν προφανώς την αλλαγή την οποία προσέφερε ο κύριος Δούκας. Ναι, είχε να κάνει με προσωπικά δεδομένα, δηλαδή θέλω να πω με το πρόσωπο του κύριου Δούκα, ή κάτι άλλο πιστεύετε ότι στο δίπολο αυτό δεν μπόρεσε? Σε σημαντικό βαθμό ήταν η αριστερή του τοποθέτηση. Δεν ήθελαν το ΠΑΣΟΚ να γίνει ενός τύπου παλαιός ΣΥΡΙΖΑ, και δεν ήθελαν επίσης, επέλεξαν να κάνουν μια αυτόνομη πορεία και όχι πορεία με συνεργασίες με τους 87, τη Νέα Αριστερά ή οτιδήποτε άλλο, που μπορεί ο κ. Ζούκας να είπε προεκλογικά ότι δεν θα γινόταν, αλλά όλοι ήξεραν ότι από την ιστορία με το Δήμο ότι εκεί μπορεί να κατέληγε το πράγμα, και δεν το ήθελαν. Mm-hmm. Οι ψηφοφόροι που ψήφισαν τον κύριο Γερολάνο και την κυρία Διαμαντοπούλου απέχουν πολύ κάποιες θέσεις και κάποιες φιλοσοφία και στυλ από τον κύριο Δούκα. Οπότε νομίζω... Ναι. Απήχαν στο δεύτερο γύρο, υποψιάζομαι, κύριε Πιστόλα, αυτή, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, κάποιοι απήχαν, κάποιοι συμμετείχαν. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε το ζήτημα της συμμετοχής στο δεύτερο γύρο. Ναι. Ξεπέρασε τις 200.000, 210.000 κάπου εκεί. Κάπου εκεί 211 νομίζω, ναι. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαι ευχαριστημένοι από το πόσοι συμμετείχαν στο δεύτερο γύρο. Από όλη αυτή τη διαδικασία του ΠΑΣΟΚ, που ξεκίνησε όπως ξεκίνησε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και κατέληξε εδώ, πιστεύετε γενικά το ΠΑΣΟΚ κέρδισε ή έχασε? Και τι κέρδισε και τι έχασε? Σίγουρα κέρδισε από το γεγονός ότι έκανε μια εκλογική διαδικασία και ένα debate τα οποία ήταν αξιοπρεπέστατα. Και δεν έχει καμία σχέση, ενώ παράλληλα έτρεχε και αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Φαινόταν η αντίθεση. Mm-hmm. Οπότε έχει, νομίζω, κερδίσει το στοίχημα του να μπορεί να παίξει το χαρτί της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ουσία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον αξιωματική αντιπολίτευση στην ουσία. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταρρεύσει. Από εδώ και πέρα όμως θα πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης να πείσει, έχει το στοίχημα να πείσει ότι μπορεί να είναι κυβερνική εναλλακτική. Δεν το έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια αυτό από εδώ που εξελέγει. Αυτό επίσης είναι ένα ερώτημα. Μπορεί υπό αυτό το πρίσμα να αλλάξει ο κύριος Ανδρουλάκης στη συμπεριφορά του, στις προτάσεις, στα επιχειρήματά του, να δρομολογήσει κάτι διαφορετικό? Αυτό είναι το δικό του στοίχημα. Πλέον η συγκυρία τον ευνοεί. Ενώ παλιότερα δεν τον ευνοούσε, γιατί η Νέα Δημοκρατία ήταν κρατέα και ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν μπορεί να κρατηθεί με καταλληλότητα Πρωθυπουργία στο 6, 7 και 10%. Θα πρέπει να ξεκολλήσει από εκεί, και για να ξεκολλήσει από εκεί θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και όπως είπατε, δεν ξέρουμε αν μπορεί να τα κάνει. Κύριε Πιστόλα, ναι, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αντίπαλοι εντός εισαγωγικών, οι εσωκομματικοί αντίπαλοι, δηλαδή η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γερουλάνος, ο δήμαρχος. Ο κύριος Κατρίνης ήταν, υποτίθεται, και ανταυτού την περίοδο που ήταν εκτός του κοινοβουλίου. Όλοι αυτοί μπορούν ως πόλη να συνυπάρξουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, πάλι εντός εισαγωγικών? Εάν οι ίδιοι θέλουν, δηλαδή η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Γερουλάνος, σαφέστατα και θα πρέπει να αξιοποιηθούν, γιατί πολύ απλά αυτούς είναι που ψήφισαν τα αστικά κέντρα. Το ΠΑΣΟΚ αστικών κέντρων και το ΠΑΣΟΚ επαρχίας, οι ψηφοφόροι δηλαδή, έχουν διαφορετικά ψυχογραφικά χαρακτηριστικά. Μιλάμε για διαφορετικούς ψηφοφόρους. Και ο κύριος Ανδρουλάκης φάνηκε και εδώ και φάνηκε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις στο ΠΑΣΟΚ, έχει πρόβλημα με τα αστικά κέντρα. Όταν έχεις δύο πολύ δυνατούς σταστικά κέντρα, νομίζω ότι πρέπει να τους αξιοποιήσεις, γιατί αλλιώς πώς θα σπάσεις αυτή την ομάδα των ψηφοφόρων. Άρα δηλαδή εκεί που δεν έχει τη δυνατότητα να περάσει, εντός αγωγικών πάντα η λέξη, στην πόλη, στα αστικά τμήματα, ο κύριος Ανδρουλάκης, να βάλει είτε την κυρία Διαμαντοπούλου είτε τον κύριο Γερουλάνο για να λειτουργήσουν ως μαγνήτες, ας πούμε. Σωστά, απλά δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι μόνο υποψήφιοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν αυξημένες αρμοδιότητες αυτοί οι δύο άνθρωποι.
Τώρα, μια και τα λέμε, με το ΣΥΡΙΖΑ πώς τα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, κύριε Πιστόλα? Πάμε σε ένα μονόδρομο όσον αφορά τη διάσπαση. Καλά, μια χαρά. Δεν αμφιβάλλω, αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα μεγάλο κόμμα. Ήταν ένα μεγάλο κόμμα υπό συγκεκριμένες συνθήκες την περίοδο 15-19, κυβέρνησε και τον τόπο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Επαναλαμβάνω. Ανέβηκε μέσα από, ήταν ένα μικρό κόμμα που του ανέβηκε μέσα από την κρίση, οι συνθήκες άλλαξαν, αυτό δεν άλλαξε και ξαναγίνεται ένα μικρό κόμμα. Νομίζω αυτό, ότι αυτό βλέπουμε ουσιαστικά, δηλαδή την πορεία πάλι προς τα πίσω. Την πορεία προς τα πίσω, και θα φύγει ο κύριος Κασελάκης, αν δεν τον αφήσουν να είναι υποψήφιος. Δεν ξέρω τι γίνεται με το συνέδριο τους εκεί πέρα. Νομίζω ότι θα κάνει ένα δικό του κόμμα, το οποίο θα είναι ένα τύπου liberal αριστεράς, και θα έχει κατά την άποψή μου ένα ποσοστό που θα του επιτρέπει να είναι μπαλαντέρ σε κυβέρνηση συνεργασιών. Ο παράγοντας Τσίπρας, για να κλείσουμε, ο παράγοντας Τσίπρας εκτιμάται ότι νομίζω πως για να επανέλθει ένας πρώην πρωθυπουργός θα πρέπει να το απαιτεί η κοινωνία. Η κοινωνία πλέον κοιτάζει προς τα δεξιά, δεν κοιτάζει προς τα αριστερά. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχει πολλές πιθανότητες επιστροφής. Αυτή την περίοδο, ναι, γιατί μετά, εάν δημιουργηθεί πάλι κενό, στο το οποίο δεν καλυφθεί, μάλλον όχι δημιουργηθεί, αν δεν καλυφθεί πάλι το κενό της κυβερνητικής εναλλακτικής, και έχουμε άλλες συνθήκες, δεν ξέρεις πώς θα είναι τα πράγματα. Απλά αυτή την περίοδο δεν μπορεί να χειρίσει. Είναι ρευστό το σαφέστατα, όπως σήμερα εξελίσσεται τα πράγματα. Κύριε Πιστόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλά και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς.